φίλοι καλησπέρα σας και σήμερα μαζί σας για τη δεύτερη μας εκπομπή συνεπής στο ραντεβού μας κάθε πέμπτη θα αναλύουμε θεολογικά ζητήματα και θέματα θα τα συζητάμε μαζί θα περιμένω τις παρεμβάσεις σας τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας θα, μας, θα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα μας στο facebook ο λόγος της Ορθοδοξίας και μπορείτε να μας στείλετε mail στο radio-eoelas.org ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 2313 046 285 και σήμερα θα δώσουμε ένα δωράκι, μια υπερτροφή σε όποιον πάρει τηλέφωνο μετά αποκλήρωση τα οποία τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν ...πέντε λεπτά πριν από τη λήξη της εκπομπής. Τα τηλέφωνα και όλα τα υπόλοιπα θα σας τα ξαναδώσω στην πορεία της εκπομπής... ...για να μπορέσετε να τα σημειώσετε και να τα γράψετε... ...εάν δεν προλάβατε να τα σημειώσετε τώρα. Το σημερινό θέμα που θα μας αποσχολήσει θα είναι ο οικουμενισμός. Ένα θέμα φλέγων που καίει πάρα πολλού ...και έχει αφήνει πάρα πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Τι είναι, γιατί προωθείτε τόσο πολύ γιατί όλοι βλέπουμε σήμερα σπέβδουν στην αγκαλιά του οικουμενισμού και ποιος ο ρόλος του. Σήμερα όμως θα το δούμε από την σκοπιά της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, όπως πρέπει και όπως είναι, γυμνός, χωρίς ενδύματα, χωρίς φιασίδια, όπως ακριβώς είναι η αλήθεια, χωρίς φιασίδια. Με μία λέξη θα λέγαμε σαν εισαγωγική ο οικουμενισμός είναι άρνωση της κατοχής αλήθειας. Το επαναλαμβάνω για να το καταλάβετε τι σημαίνει αυτό. Άρνηση της κατοχής αλήθειας. Δηλαδή δέχομαι ω Ορθόδοξη Εκκλησία ότι δεν κατέχω την αλήθεια. Άρα το ζητούμενο είναι η αλήθεια. Αποδεχόμαστε ότι έχουμε μέρος της αλήθειας άρα πρέπει να βρεθούμε στην αγκαλιά του οικουμενισμού μαζί με όλες τις αιρέσεις και ένα μέρος της αλήθειας εμείς θα βάλουμε, ένα μέρος αυτή, ένα μέρος οι προτεστάντες και όλες οι άλλες οι αιρέσεις και στο τέλος όλοι μαζί θα φτιάξουμε μία εκκλησία που θα έχει πλήρη αλήθεια. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δεν συνάδει με την Ορθόδοξη δασκαλία. Ο Χριστός ήταν κάθετος και είπε εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Άρα όποιος έχει το Χριστό έχει όλη την αλήθεια. Δεν χρειάζεται καμία ένωση, δεν χρειάζεται καμία συμφωνία με κάποιον για να έχεις την αλήθεια. Αν ακολουθείς τον Χριστό έχεις την αλήθεια. Είναι η αποδοχή που λένε οι Προτεστάντες της θεωρία των κλάδων. Τι είναι η θεωρία των κλάδων. Λέει ότι κάθε εκκλησία είναι ένα κλαδί. Και ονομάζουν εκκλησίες το ίδιο τις προστασταντικές, το ίδιο τις παπικές, το ίδιο τις ορθόδοξες, το ίδιο τις μονοφυσιτικές. Τις λένε όλες εκκλησίες. Και ότι κάθε από αυτές τις εκκλησίες, βάλτε την λέξη εκκλησίες σε εισαγωγικά, έχει ένα τμήμα της αλήθειας. Και πρέπει να ενωθούν όλες αυτές οι εκκλησίες. Δηλαδή να θα απαρτήσει το όλον. Όπως ένα δέντρο έχει διάφορα κλαδιά, αυτή είναι η θεωρία των κλάδων. Και κάθε κλαδί άλλο είναι στραβό, άλλο είναι ίσιο, αλλά έχουν τον κοινό κορμό. Ο κοινό κορμό λένε ότι είναι όποιοι αποδέχονται τον Ιησού Χριστό. Άρα λοιπόν αυτοί αποδεχόμενοι τον Ιησού Χριστό θεωρούν ότι είναι, έχουν τον κοινό κορμό. Και κάθε κλαδί μπορεί να είναι και λίγο στραβό, μπορεί να είναι και λίγο διαφορετικό, πιο ψηλό, πιο χαμηλό. Δεν όμω ακριβώ τα πράγματα έτσι. Αυτοί δέχονται ένα Χριστό. Πώ όμω τον εννοώ αυτόν τον Χριστό, τον εννοούν στρεβλά ερετικά διαστρέφουν την αλήθεια. Με τον όρο όμως οικουμενισμός στην Εκκλησία τι εννοούμε, στην Ορθόδοξη Εκκλησία, είναι η πανέρεση. Ναι αδελφοί μου εννοώ πανέρεση και το, και το εννοώ αυτό τη λέξη πανέρεση. Είναι όλες οι αιρέσεις μαζεμένες και ενωμένες μαζί. Η οποία, ο οποίος αυτός ο οικουμενισμός επιδιώκει μια τεχνητή εξωτερική ένωση διαφορετικών θρησκευτικών πίστεων. Όχι με επιστροφή των αιρετικών. Συνήθως όταν συζητάμε με τους αιρετικούς τους ζητούμε να επιστρέψουν στη μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, στην αλήθεια. Όχι να ενωθούμε έχοντας αυτή τι τους και εμείς στην Ορθοδοξία μας. Αυτό είναι μια τεχνητή ένωση. Δεν είναι πραγματική ένωση. Και αυτή η ένωση, η τεχνητή ένωση δηλαδή, απαιτεί αμοιβαίες θεολογικές υποχωρήσεις. Όσο από τους Ορθοδόξους, όσο και από τους άλλους ερετικούς. Δηλαδή να κάνουμε εμεί υποχωρήσεις, να κάνουν και αυτοί οι υποχωρήσεις και κάπου να συναντηθούμε όλοι μαζί και να βρούμε ένα κοινό αποδεκτό όριο και έτσι να συμφωνήσουμε. Αυτό όμως λέγεται... Δογματικός μινιμαλισμός. Τι είναι ο δογματικός μινιμαλισμός. Στα δόγματα κρατάμε τα πιο μικρά, τα πιο λίγα. Το μήνυμο είναι το μικρότερο όπως καταλαβαίνετε. Και με αυτή την κοινή συμφωνία των μικρών δογμάτων, δηλαδή ένα δόγμα είναι να αποδεχτείς τον Χριστό. Τώρα αν θα αποδεχτείς το Άγιο Πνεύμα ή δεν θα αποδεχτείς το Άγιο Πνεύμα δεν τους ενδιαφέρει και πολύ. Αν θα το υποβιβάσει όπω το υποβιβάζουν οι Παπικοί με το Φιλιόκβε, δεν του ενοχλεί. Αρκεί να δεχτεί τον Χριστό. Ε, αρκεί να δεχτεί ότι θα έχουμε και κάποιε ακολουθίε και κάποιε λειτουργίε. Δηλαδή, αυτό είναι ο δογματικός μινιμαλισμός. Πολύ ε, μικρή αξία δίνουν στα δόγματα. Για να σβάλω λίγο όμω το νόημα, θα δούμε την ιστορία του οικομενισμού και από πότε αρχίζει. Είναι παλιά ιστορία, δεν ξεκινάει τώρα ο οικουμενισμός. Ο οικουμενισμός ξεκινάει πολλά, πολλά χρόνια πίσω όταν άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες των παπών γύρω στο 700, 800 να επιδιώκουν να κυβερνήσουν σε όλο τον κόσμο και αποστέλλοντας κάθε τόσο επιστολές στο Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως όπου ζητούσαν να τους αναγνωριστεί το πρωτείο και η αρχηγία πάνω στην Εκκλησία. Ουσιαστικά αρχίζει όμως μετά το σχίσμα του 1054 όταν οι ερετικοί παπικοί διασπάστηκαν από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Από εκεί και μετά οι πάπες ζητούν υποταγή της Ορθοδοξίας στα σχέδιά τους και στη θέλησή τους και πάντοτε εκεί απέβλεπαν. Εκεί απέβλεπε και η Φραγκοκρατία. Εκεί απέβλεπαν οι εκστρατείε των οι των παπών να υποτάξουμε ένα άλλο διαφορετικό τρόπο δια των όπλων την Ορθοδοξία. Θα φτάσουμε μέχρι και στην κατάλυση της Ρωμαϊκής Βυζαντινής Αυτοκρατορίας το 1204 όταν οι σταυροφόροι θα μπουν και θα ελεηλατήσουν, θα καταστρέψουν, θα βιάσουν, και θα υποτάξουν την Κωνσταντινούπολη και θα επιβάλλουν δια των όπλων ένωση των εκκλησιών ουσιαστικά ένα πρόωρο οικουμενισμό. Δεν θα καρποφορήσουν όμως τα σχέδιά τους, θα ανακτηθεί η Κωνσταντινούπολη από τους Ρωμαίους και θα το προσπαθήσουν να την υποτάξουν με ένα διαφορετικό τρόπο σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας πολύ αργότερα. Εκεί η Σύνοδος Φεράς Φλωρεντίας εκμεταλλευόμενη την ικτρή κατάσταση που βρισκόταν η Ρωμαϊκή Βυζαντινή Αυτοκρατορία λέω Ρωμαϊκή και Βυζαντινή γιατί η κανονική της ονομασία είναι η Ρωμαϊκή το Βυζαντινή είναι εκ των υστέρων δεν είναι ονομασία που λεγόταν τότε η Αυτοκρατορία αλλά για να συνονόμαστε θα βάζω και τα δύο τα ονόματα Εκεί λοιπόν προσπάθησαν και εκμεταλλευόμενοι την ικτρή κατάσταση της αυτοκρατορίας να επιβάλλουν το πρωτείο, το αλάθητο του Πάπα, την ηγεμονία του Πάπα πάνω σε όλο τον χριστιανικό κόσμο. Το τι έγινε εκεί πέρα στη Φεράλα Φροντία είναι ίσως μια άλλη εκπομπή. Πολλά θέματα έχουν συμβεί τραγικά εκεί πέρα που εν ολίγης όμως συμβαίνουν και σήμερα. Ένα-δυο θα σας αναφέρω μόνο και μόνο για να δείτε ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται πάρα πολλές φορές στο ίδιο πλαίσιο. Εκεί στη Φεράρα Φλοντία ήταν και ο ιστορικός Συρόπουλος όπου κατέγραφε τα τη Συνόδου. Και λέει ότι στην Σύνοδο αυτή υπήρχαν ορθόδοξοι λατινόφρονες όπως σήμερα είναι ορθόδοξα λεγόμενα κατ' επίφασιν, εξωτερικά αλλά στην ουσία είναι λατινόφρονα όλα τα πατριαρχία μας και όλες οι εκκλησίες σχεδόν που υπάρχουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία, στον Ορθόδοξο κόσμο. Διηγείται λοιπόν ο Σιρόπουλος ότι οι του λατινικού εφιέμενοι, δηλαδή αυτοί που ήταν λατινίζοντες, όπως σήμερα παραδείγματος χάρη είναι ο κύριος Βαρθολομέος, επενούσαν την ομόνοια και την ειρήνη χωρίς δογματικές προϋποθέσεις. Βλέπετε επενούσαν την ομόνια και την ειρήνη, χωρί δογματικέ προποθέσει. Αυτό που σα είπα στην αρχή. Ένα δογματικό μινιμαλισμό. Με πρόφαση την ομόνια και την ειρήνη. Αυτό λένε και σήμερα. Γιατί να μην είμαστε ενωμένοι, γιατί να μην έχουμε μια ομόνια, ομόνια, όλοι οι χριστιανοί μαζί. Πώς μπορείς όμως να ενώσεις ένα χριστιανό που βρίζει το Άγιο Πνεύμα με έναν Ορθόδοξο που σέβεται και τιμά το Άγιο Πνεύμα. Μπορούν να ενωθούν αυτά τα πράγματα στο όνομα πια ειρήνης και πια ομόνοιας. Εσχεδίαζαν μάλιστα, συνεχίζει ο Σιρόπουλος, και εχάλκευαν με κρυφές συμφωνίες στην Ένωση, χωρίς να ενημερώνουν όλα τα μέλη της αντιπροσωπείας για να μην υπάρχουν αντιδράσεις. Αυτό δεν γίνεται και σήμερα. Υπογράφουνε στα Παγκόσμια Συμβούλια Εκκλησιών, που είναι το άρμα του οικουμενισμού, διάφορες συμφωνίες και αποφάσεις και πολλές φορές η κρατούσα εκκλησία και οι επίσκοποι δεν γνωρίζουν τι δημιούργησε μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τι υπέγραψαν οι εκπρόσωποι. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται εκεί πέρα μέσα. Πολλές φορές μητροπολίτες ζητούν να τους φέρουν τα πρακτικά των, των αποφάσεων και τα αποκρύπτουν. Μια τέτοια παραδείγματος χάρη παρέμβαση έκανε ο τότε Μητροπολίτης Ηρακλίας, που ζήτησε να έχει στα χέρια του το κείμενο που ετοίμασε ο Βυσσαρίων. Ο Βυσσαρίων ήταν εκπρόσωπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Σύνοδο Φεράρας Φλωρεντίας, αλλά ήταν λατινίζων, δηλαδή τα έβρισκε με τους, Λατι... με τους Λατίνους, τα έβρισκε με τον Πάπα. Απόδειξη ότι μετά τη Σύνοδο παρέμεινε στην Ιταλία και έγινε και καρδινάλιος, και παρολίγο να γίνει και Πάπας Ρώμης. Τόσο λατινίζων ήταν ο Βυσαρίων και εκπροσωπούσε τους Ορθοδόξους. Ακόμα και σήμερα αυτό δεν γίνεται. Εκπροσωπούν υποτίθεται τις Ορθόδοξες Εκκλησίες οι Λατινίζοντες, Επίσκοποι και Πατριάρχες και την προδίδουν και την πουλάνε. Έτσι λοιπόν ζήτησε ο Μητροπολίτης Ιερακλίας το κείμενο που ετοίμασαν οι Λατωνεοφρονές να το μελετήσουν προσεκτικά γιατί τους το διάβασαν και μόνο και είπε μια απλή ακρόαση δεν μπορεί να σχηματίσει γνώμη. Σαφώ ένα κείμενο, αν δεν το δει μπροστά σου να το μελετήσει, δεν μπορεί να σχηματίσει γνώμη απλώ και μια μόνο ανάγνωση. Και δέχθηκε, λέει, πάρα πολύ αυστηρή και ηρωνική κριτική. Με την έννοια ότι ε, έπρεπε με την πρώτη ανάγνωση να το καταλάβει και να μην έχει στάσει εκ των υστέρων. Βλέπετε ότι τα κείμενα δεν τους δίναν. Τους τα διαβάζαν έτσι εντάχει για να μην προλάβουν να αντιδράσουν. Με τέτοια βιασύνη λοιπόν και επιπολαιότητα προχωρούσαν οι λατινόφρονες στα θέματα πίστεως. Αυτό δεν κάνουν και σήμερα. Με κρυψήνια, μυστικά, χωρίς να ξέρει ο λαός τι γίνεται, τι υπογράφουν, τι συμφωνούν. Και συνεχίζει ο Σιρόπουλος. Τι αυτάς διασκέψεις και μελέτας ηξίουν γίνεστε εις τα περί της πίστεως εκθέσεις και συγκαταθέσει. Αυτές λέει αξιούσαν να γίνουν διασκέψεις και μελέτες. Αυτό κάνουν και σήμερα. Βλέπετε που η ιστορία επαναλαμβάνεται. Και τότε ο στεναρός Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός, ο οποίος αντιστάθηκε σε όλο αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορείς να κουκουλώσεις και εν ονόματι μια ομόνιας να κάνεις μια ένωση, πλαστή ομόνιας, επίπλαστη, γιατί αυτή δεν είναι πραγματική ομόνια, είναι δαιμονική συνεννόηση. Διώχθηκε. Αυτό δεν γίνεται και σήμερα. Όλοι όσοι αντιδρούν στα σχέδια των Πατριαρχών, των Επισκόπων, των Μητροπολιτών αυτών, των λατινοφρόνων που εξωτερικά φαίνονται ως ορθόδοξοι δεν διώκονται, δεν κυνηγούνται, δεν προσπαθούν με αστυνομικά μέσα να τους εκδιώξουν. Και συνεχίζει ο Σιρόπουλος, ο ιστορικός της Συνόδου, ότι ο Άγιος Μάρκος διώχθηκε, υβρίστηκε, προπυλακίστηκε όχι εκ μέρους των Λατίνων, αλλά εκ μέρους Ορθοδόξων που λατινοφρονούσανε. Και μάλιστα του είπαν το, το εξής, ποιος εσύ που ονομάζεις τους Λατίνους αιρετικούς. Έτσι τους ονομάζουν, αδελφές εκκλησίες, άγιες εκκλησίες, αγιότατο πάπα το λένε. Μάλιστα όταν πήγε ο πάπα στην Κωνσταντινούπολη, του ψάλαν και εγκόμιο τον Αγιώτατο και Παναγιώτατο, αδερφό και οικουμενικό, Πάπα και Πατριάρχη, Ρώμης, πολλά τα έτη. Άρα τους βγάζουν Ελλάδοι, τους βγάζουν Αγίους, τους βγάζουν Ορθοδόξους. Ήταν έτοιμοι λοιπόν, λέει ο Σιρόπουλος, να τον κατασπαράξουν και με τα χέρια και με τα δόντια τους, να φάνε τις άρκες τους, αυτό που κάνουν σήμερα στους Ορθοδόξους, όσοι αντιδρούμε στον Οικουμενισμό. Είναι ικανοί να μας κατασπαράξουν. Και γράφει χαρακτηριστικά ο Σιρόπουλος «Και μόνο νούκο δούση και χερσίνο ορμών διασπαράξε αυτών γιατί είχαν ετοιμάσει μια κρυφή ένωση χωρίς να θέλουν οι αντιδρόντες να το ξέρουν και να τους φέρουν πρωτετελεσμένο γεγονότο». Δύσκολα πράγματα είναι αυτά και θλιβερά αλλά πρέπει να λέγονται. Μάλιστα ο Άγιος Μάρκος τόσο πολύ που διώχθηκε υβρίστηκε, που είπε τελικά το, το πολύ ωραίο όσο απομακρύνομαι από τον Πάπα οδηγούμε προς τον Θεό. Ήταν η χαρακτηριστική του έκφραση. Και όχι μόνο από τον Πάπα αλλά και από τον λατινόφρονα Πατριάρχη Μητροφάνη και τότε ο Πατριάρχης ο Μητροφάνης ήταν λατινίζων πατριάρχης όπως και σήμερα ο Βαρθολομέος και έλεγε όσο προσεγγίζω προς Αγίους αποχωρίζομαι από τους ερετικούς ενώ τώρα βλέπετε δεν τους θέλουν τους Αγίους διδάσκουμε με τα πατερική θεολογία θέλουν να τους διώξουν τους Αγίους από μέσα την εκκλησία μας πάνω σε αυτό το θέμα θα μας μιλήσει και ένας Άγιος γιατί σας είχα πει και στην προηγουμένη εκπομπή εμείς θα στηριζόμαστε πάνω στα κείμενα των Αγίων, των Πατέρων, της Εκκλησίας, του Ευαγγελίου, δεν θα λέμε δικά μας. Τα δικά μας δεν έχουν καμία αξία. Μόνο των Αγίων, των Φωτισμένων, των Θεοφόρων Ανδρών έχουν αξία. Δεν έχει σημασία τι λέει ο καθένας από εμά. Γιατί αν είμαστε 10 εκατομμύρια θα έχουμε 11 εκατομμύρια γνώση. Όχι 10 εκατομμύρια, 11. Ο Άγιος Νεκτάριος επισημαίνει πάνω σε αυτό, πάνω στον διάλογο μεταξύ παπικών και ορθοδόξων, οι όροι της ενώσεως, λέει χαρακτηριστικά ο Άγιος Νεκτάριος, μεταξύ Ορθοδόξων και Λατίνων είναι τέτοιοι, ώστε καθιστούν τη ζητούμενη ένωση αδύνατη, διότι δεν έχουν κανένα σημείο συναντήσεως. Δεν μπορούμε να συναντηθούμε πουθενά με όλους αυτούς τους αιρετικούς. Το σημείο συνάντησή μας είναι το ένα. Να απορρίψουν τις αιρέσεις τους, να βάλουν μετάνοια και να έρθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος ενότητα. Δεν μπορεί να πει θα κάνω πέντε που υποχωρήσεις εδώ, πέντε εκεί, συμφωνίες εμπορικές και θα τα βρούμε. Εμείς λέει ο Άγιος Νεκτάριος ζητάμε να αρνηθούν οι παπικοί το πρωτείο, το αλάθητο, το φιλιόκβε, όμως πάνω στα δόγματα αυτά στηρίζεται ολόκληρη η εκκλησία τους και τη λέξη εκκλησία τους τη βάζει εισαγωγικά. Οι παπικοί ζητάνε από εμά να δεχτούμε το πρωτείο και το αλάθητο του Πάπα. Αλλά αν τα δεχτούμε εμείς αυτά, είναι σαν να αρνούμαστε εκ ολόκληρη την Εκκλησία μας αρνούμαστε τη συνοδικότητα. Επομένω, τίθεται ένα ερώτημα, λέει ο Άγιο ποια σκοπιμότητα έχει αυτό ο διάλογος. Συνεχίζουμε λοιπόν την ιστορία του οικουμερισμού όταν στην δυτική χριστιανοσύνη επήλθε το σχίσμα μεταξύ προτεσταντών και παπικών η προτεστάντες έστειλαν επιστολές στον Πατριάρχη Ερεμία τον δεύτερο τον Τρανό το 1579 όπου τους ζητούσαν αν μπορούν οι προτεστάντες να ενωθούν με τους Ορθοδόξους έστειλαν τις θέσει τους και τους έστειλε μια απαντητική επιστολή ο Πατριάρχης Ιερεμίας ο δεύτερος σε αυτή την επιστολή του που έθετε ακριβώς τους όρους επιστροφής των προτεσταντών στην Ορθόδοξη Εκκλησία, δηλαδή τους ζητούσε να αρνηθούν όλοι τι αιρέσεις τους και να έρθουν να προσχωρήσουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Δεν έκανε διάλογο του τύπου να το συζητήσουμε που κάνουμε λάθος εμείς, που κάνετε λάθος εσείς. Δεν μπαίνει σε αυτό το διάλογο. Εφόσον έχουμε την αλήθεια, ας έρθουν στην αλήθεια. Αυτό ζητούμε. Και όταν είδε ότι δεν υπάρχει τρόπο συνεννόησης με τους προτεστάν έγραψε στην τρίτη του επιστολή Α, ακολούθησε εκείνο που λέει ο Απόστολος Παύλος ερετικών άνθρωπων με τα πρώτης και Δευτέρα δευτέρας μου παρετού να παρετήσει δεν χρειάζεται παραπάνω τον έκανες μια-δυο συστάσεις μια-δυο εκκλήσεις δεν χρειάζεται να συνεχίσεις παραπάνω εδώ έχουν τώρα διάλογο 100 χρόνια και δεν έβγαλαν πουθενά αντιθέτως οδήγησε σε υποχωρήσεις ορθοδοξίας σας παρακαλούμε θα πει ο Πατριάρχης ο Ιερεμίας, «Μη μας κουράζετε άλλο, πορευτείτε το δικό σας τρόμο, δρόμο. Αν θέλετε μπορείτε να μας γράψετε ως φίλοι, αλλά όχι πλέον να συζητήσουμε τα δόγματα της Εκκλησίας». Θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, να υπενθυμίσω λίγο πάλι τα τηλέφωνά μας και τη σελίδα μας. Είναι στη σελίδα μας ο Λόγος της Ορθοδοξίας, στο Facebook, στο mail Ράδιο παπάκι εοελάς.org και στο τηλέφωνο 2313 046 285. Και να θυμάστε ότι όποιοι πάρουν τηλέφωνο θα μπουν σε κλήρωση για να τους δώσουμε μια αγιορείτικη υπερτροφή. Το τηλέφωνο το επαναλαμβάνω γιατί πολλοί δεν προλαβαίνετε να το σημειώσετε 2313 046 285 ένα μικρό διάλειμμα να πάρουμε κι εμείς μια αναπνοή και σε λίγα λεπτά πάλι μαζί σας με συνέχεια με το θέμα των οικουμενισμών. Ο δέμο του τυπογραφείου που λένε στις εφημερίδες υπάρχει και στις ζωντανέ εκπομπές. Δεν πειράζει όμως, δεν είμαστε εξοικειωμένοι πολύ με τα τεχνικά θέματα ενός ραδιοφώνου, γιατί μπροστά μου έχω μια τεράστια κονσόλα την οποία δεν ξέρω τι αντιχειριστώ και πάρα πολύ καλά. Αγαπητοί φίλοι και αδερφοί, πάλι μαζί, για να δούμε ξανά το θέμα του οικουμενισμού. Θα μας συγχωρήσετε όταν συμβαίνουν διάφορα τεχνικά προβληματάκια εδώ πέρα και εμείς καινούργοι είμαστε στο ραδιόφωνο, δεν τα ξέρουμε καλά, δεν είμαστε εξοικειωμένοι. Οπότε αυτά έχουν οι ζωντανές εκπομπές. Τις ρίζες του οικουμενισμού λοιπόν πρέπει να τις αναζητήσουμε στον προτεσταντικό χώρο. Πάλι όμως μου υπενθυμίζουν ότι πρέπει να δώσω τα τηλέφωνα μας γιατί πολλοί ακροατές δεν μπορούν να τα γράψουν. Θα δώσω το τηλέφωνο της εκπομπής το 2313 046 285 και σας υπενθυμίζω το δώρο την υπερτροφή που έχουμε. Πανερχόμαστε λοιπόν στο θέμα μας. Οι ρίζες του εκμενισμού πρέπει να αναζητηθούν στον προτεσταντικό χώρο. Στα μέσα του 19ου αιώνα. Τότε κάποιοι προτεστάντες βλέποντα την πολυδιάσπαση που υπήρχε στον προτεσταντικό χώρο, θέλησαν να φτιάξουν μια τεχνητή ένωση και να συσπυρώσουν τι ομολογίε του, τι αιρέσει του, τα λέγαμε σήμερα, για να βγουν ενωμένε προ τα έξω. Τότε αυτή η ενωτική τους δραστηριότητα έβλαβε οργανωμένη μορφή περί, γύρω στο 1400, 1948, ακριβώς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου στο, Άστερ, στο Άμστερνταν Άμστερνταμ της Ολλανδίας ιδρύθηκε το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών που εδρεύει σήμερα στη Γενέβη. Κατά τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα λέει ως πρότυπο τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών όπως ενώθηκαν τα έθνη να ενωθούν και οι εκκλησίες. Το εκκλησίες το βάζουμε πάντα σε εισαγωγικά. Το Βατικανό όμως δεν συμμετέχει είναι απλώς παρατηρητής γιατί είχε ένα αίτημα όλοι αυτοί να αποδεχθούν το αλάθητο και το πρωτείο του Πάπα. Σαφώς όμως δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό οπότε το Βατικανό σταθερό στις θέσεις του είναι απέξω από το Παγκόσμιο Συμβουλίο Εκκλησιών και στέλνει παρατηρητές μόνο και μόνο για να ελέγχει εκεί πέρα μέσα τι λέγεται και τι γίνεται. Αντιθέτως όμως οι Ορθόδοξοι απροϋπόθετα πήγαν και ενώθηκαν όλου αυτούς τους προτεστάντες και μόλις αυτά τα συνοθήλευμα των αιρέσεων. Μάλιστα πριν από το 1948 στην Ορθόδοξη Εκκλησία αρχίζει δειλά-δειλά να εμφανίζονται τα πρώτα συνεφάκια του Οικουμενισμού οι πρώτες φωνές που ζητούσαν ένωση με τους ετεροδόξους όπως λέγανε ή τους χριστιανούς άλλων ομολογιών. Μια τέτοια κίνηση εξυπηρετούσε το διάγελμα του Δωροθέου Προύσης. ποιο ήταν ο Δωρόθεος Προύσης. Τότε το 1920 ήταν σε χειρία ο οικουμενικός θρόνος. Και ήταν το ποτηρητή του θρόνου, δηλαδή ο παλαιότερος επίσκοπος έχει την ευθύνη του θρόνου Χωρί όμω να είναι Πατριάρχη, γιατί κανονικά πρέπει να γίνουν εκλογέ για να εκλεχθεί Πατριάρχη. Τότε ο Δωρόθεο Προύση αποστέλει μια εγκύκλιο το 1920. Αυτό θα λέγαμε και θα το δούμε και σε άλλε εκπομπέ. Θα το βρίσκουμε μπροστά μα αυτή την εγκύκλιο του 1920. Είναι ο καταστατικό χάρτη των Ορθοδόξων Λατινιζόντων όμω, που ζητούν να ενωθούν με του αιρετικού. Σε αυτό το δεάγγελμα του 1920. Λοιπόν, τι έγραφε ο δωρόθεος Προύσης ανερθρίαστα κιόλα έτσι ότι όλες οι αιτερόδοξες εκκλησίες που τότε τις χαρακτηρίζαμε ερετικές κλπ κλπ τις ονομάζει συγγενείς και οικίες εν Χριστώ και συγκληρονόμους και σώμου επαγγελίας του Θεού. Βλέπετε με μία επιστολή προσπαθεί να δώσει άφεση αμαρτιών σε όλους τους αιρετικούς της Δύσεως. Ανετρέπει λοιπόν την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία, ενώ ως τότε λέγαμε ότι όλοι αυτοί είναι αιρετικοί. Λίγα χρόνια νωρίτερα, μάλιστα πέντε χρόνια νωρίτερα, υπήρχε μια άλλη κύκλωση του Πατριαρχείου που, τοποθετούσε τον παπισμό εκτός Εκκλησίας, ότι διδάσκει αιρετικά πράγματα και καινοτομίε και καλούσε τους δικούς χριστιανούς να επιστρέψουν στους κόλπους της μίας εκκλησίας της Ορθόδοξης δηλαδή. Έτσι λοιπόν, αυτό το διάγγελμα του 1920 θέλει να επανεξετάσουν τις δογματικές διαφορές. Δηλαδή ομολογεί ότι ως τότε εκείνη τη στιγμή εμείς κάναμε λάθος και μπορούμε να επανεξετάσουμε τις δογματικές διαφορές. Και αποδέχτηκαν και την αλλαγή του ημερολογίου τότε σε αυτό το διάγγελμα του 1920 προκειμένου να έρθουν πιο κοντά στον οικουμενισμό οι ορθόδοξοι με τους παπικούς, τους προτεστάντες και όλους αυτούς τους ερετικές ομάδες. Και ζήτησε το Ορθόδοξο, Πατριαρχείο, το Ορθόδοξο Πατριαρχείο της... της να γίνει μέλος του Παγκοσμίου Συμβολίου Εκκλησιών. Και σιγά 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 άρχισαν και άλλα Πατριαρχεία να το μιμούνται και να μπαίνουν στο, στο πνεύμα αυτό. Μάλιστα ο τότε ο αργότερα μετέπειτα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας το 1965 θα προβεί και στην άρση των αναθεμάτων. Ποιος έδωσε το δικαίωμα σε έναν πατριάρχη από μόνο του να άρει τα αναθέματα χωρίς να ενημερώσει τη Σύνοδο του, τις άλλες εκκλησίες της Ορθόδοξης, τα άλλα πατριαρχία και μονομερός κάνει άρση των αναθεμάτων. Το 1054, γιατί το 1054 που διαχωρίστηκε η Ανατολή από τη Δύση εκατέρωθαν, έπεσαν αναθέματα. Δεν θα το αναφέρω το θέμα των αναθεμάτων γιατί θα μας φάει πάρα πολύ χρόνο αν βρούμε λίγο χρόνο στο τέλος θα το σχολιάσω. Ο τότε όμως Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και σε Ελλάδος ο Χρυσόστομος ο Χατζησταύρου σχολιάζοντας την άρθρη των αναθεμάτων, λέει το εξής «Ο κόσμος κατεπλάγει δια την τόλμην και επί τούτου να εκκλησία σπάζονται αλλήλως και τον έπαιρνο του πληρώματος αυτών επικαλούνται και προσδοκώστε και προσδοκώσιν, αλλά ο κατοικών εν ουρανής κύριος εγγελάσει αυτούς και εκμικτηρεί αυτούς». Δηλαδή, να αυτά, αυτά και δηλαδή γίνονται και μεταξύ τους ασπάζονται τον ασπασμό της αγάπης που λέει ο Βαρθολομέος αλλά ο Κύριος λέει θα τους εκμικτηρεί αυτός δηλαδή θα τους αποστραφεί θα τους συγχαθεί για αυτά που κάνουν και συνεχίζει άξια γέλοτος ηθοποιών και θεάτρου είναι τα τεχνάσματα αυτά σαν να είναι γραμμένα σε κοιμωλία με πίνακα τα αναθέματα τα σβήνουνε Τελετές και πανηγύρια κάνουν και διοργανώνουν για να διατυμπανιστεί έναν τον κόσμο ο μέγας και πρωτοφανής άθλος αμφωτέρων των εκκλησιών οι ε οποίε απαιτόλμησαν θρασέως με θρασίτητα δηλαδή αυτή την επίψογον πράξη. Αυτά τότε σχολίαζε ο Χρυσόστομος Χατζησταύρου ο οποίος θα ανατραπεί λίγα χρόνια αργότερα και θα πεθάνει. Από εκεί και μετά καταλαβαίνετε τη συνέχεια. Τον Αύγουστο του 1971 μια ομάδα, αυτή είναι μια λεπτομέρεια θα έλεγα που δεν την ξέρει πολύ ο κόσμος, μια ομάδα Ελλήνων κληρικών, 20 εξ Αμερικής και 10 από τη Δυτική Γερμανία επισκέφτηκαν το Οικουμενικό Πατριαρχείο και συναντήθηκαν με τον Αθηναγόρα, αυτή η συζήτησή τους και η επαφή τους μαγνητοφωνήθηκε. Και σώτωζε τη σήμερα οι, μαγνητο, οι μαγνητοτενίες. Το απομαγνητοφωνημένο κείμενο, για όσους θέλουν να τα βρούνε, γιατί εμείς πάντα θα μιλάμε με ντοκουμέντα, είναι δημοσιευμένο στον Ορθόδοξο τύπο της 13 Εβδόμου του 1979. Επαναλαμβάνω, Ορθόδοξος τύπος, της 13 Εβδόμου του 79. Τι λέει εκεί ο Αθηναγόρας ο οποίος τόλμησε να άρει τα αναθέματα και να συναντηθεί με τον, με τον Πάπα και να αγκαλιαστούν και να τον πει Άγιο Αδερφό και να, κάνει, να διαγράψει μονοκονδυλιά όλα τα δόγματα της Εκκλησίας μας. Λέει ο Αθηναγόρας, θα σας διαβάσω το κείμενο όπως είναι μαγνητοφωνημένο ε, η γλώσσα είναι λίγο της εποχής αλλά νομίζω ότι είναι κατανοητή εδώ και εννοεί που συναντήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη στο Πατριαρχείο την 15η Ιουλίου κάνει μια αναφορά στο 1054 ο Αθηναγόρας τώρα και μιλάει για τα αναθέματα ένας καρδινάλιος Ουμβέρτος λεγόταν κατέθηκε στην Αγία Τράπεζα της Αγίας Σοφιάς που θα επισκεφτείτε αύριο λέει στους παρισταμένους και επισκέπτες του, γιατί θα επισκεφτόταν αύριο την, Αγία Σο... την επόμενη μέρα την Αγία Σοφιά, ένα λίβελο κατά του Πατριάρχου Μιχαήλ Κυρουλαρίου. Και ο Κυρουλάριος τον απάντησε. Δεν ξέρω καλά αν έκαμε να απαντήσει όχι, αλλά εν πάση περιπτώσει απήντησε. Κοιτάξτε Πατριάρχη, δεν ξέρω αν έπρεπε να απαντήσει, αλλά απάντησε. Και αυτοί οι δύο λίβελοι, αυτά τα δύο γράμματα, συνεχίζει ο Αθηναγόρας, ονομάστηκαν σχίσμα. Σχίσμα ουδέποτε κηρύχθη μετά από την Ρώμη, ούτε από την Ανατολή, αλλά το εζήσαμε 900 χρόνια. Ακούτε τι λέει. Δεν υπήρξε λέει σχίσμα και τότε τι κάναμε χίλια χρόνια. Κροϊδεύαμε τους εαυτούς μας, δεν ήταν αιρετικοί οι παπικοί, δεν προσέθεταν μέρα τη μέρα ερετικές δοξασίες, το αλάθητο, το πρωτείο, το φιλιόγκβε, τα άζημα, το πουργατόριο εκατοντάδε αιρέσεις των παπικών και των προτεσταντών. Μη σας αναφέρω τώρα. Και αυτά τα 900 χρόνια λέει υπήρξαν πολλές συνέπειες και πολλές καταστροφές. Χωρίς, το εζήσαμε λοιπόν συνεχίζει ο Αθηναγόρας 900 χρόνια χωρίς να έχεις αδελφόν να του λες πόσο τον αγαπάς. Κοιτάξτε έπρεπε να έχει αδελφό τον Πάπα για να του πει πώ τον αγαπάει. Δεν είχε Ορθοδόξου να του πει πώ τον αγαπάει. Έπρεπε να βρει αδελφό στο πρόσωπο του Πάπα. Δεν είχε άλλου αδελφούς να του πει πόσο του αγαπάει. Κρατήστε αυτή την ιστορία. Είναι πολύ περιγραφική των γεγονότων. Χωρίς λοιπόν να έχει αδελφό να του λες πόσο τον αγαπάς. Και ξαφνικά Αυτά είναι λόγια σας υπενθυμίζω του, λόγια του Αθηναγόρα που είπε στους επισκέπτες του και απομαγνητοφωνήθηκαν και ξαφνικά μία ημέρα του Δεκεμβρίου του 1963 ανέγνωσα εις τον τύπον ότι ο Πάπας αποφάσισε να μεταβεί στα Αεροσόλυμα και χωροστατών εις μία εκκλησία εδώ γειτονική να ανεκίνωσα ότι θα ζητήσω να τον συναντήσω. Ήλθα εδώ εννοεί στο Πατριαρχείο και εξέδωκα ανακοινωθένδια του Associated Press να συναντηθούμε. Ο σταθμός του Βατικανού απήντησε την 5η Ιανουαρίου του 64 και συνειδηθήμενοι στα Αεροσόλυμα την 9η της νυχτός το βράδυ. Εις την κατοικία του Πάπα και όταν είδε ο ένας τον άλλον εχήρες μας ίνιξαν αυτομάτως. Ο ένας ερήφθη στην αγκάλιν του άλλου. Μωρέ. Αγκαλιάστηκαν. Και τι έγινε. Και τότε που ο Άγιος Κοσμάς λέει τον Πάπα να καταράστε κάνει λάθος. Ο Άγιος Ιωάννης, ο θεολόγος, ο ευαγγελιστής και μαθητής που είδε τον Κύριθο και τον αποστράφηκε και πήγε στο απέναντι πεζοδρόμιο για να μην το συναντήσει καν και μην χρειαστεί να του πει καλημέρα, έκανε λάθος. Όλοι οι Άγιοι που εδίωκαν τους ερετικούς μακριά τους και τους απέκοπταν και τους αφόριζαν, κάναν λάθος. Αυτό τον αγκάλιασε. Ο ένας ερήθη στην αγκάλι του άλλου, συνεχίζει ο αθηναγόρας. Όταν μας ερώτησαν πώς εφηληθήκαμε να αδελφοί ύστερα από 900 χρόνια, ερωτάς πώς. Επήγαμε οι δυο μας χέρι-χέρι. Ακούστε εκφράσεις πατριάρχη. Οι δυο μας χέρι-χέρι στο δωμάτιό του και είχαμε μια μυστική ομιλία οι δυο μας. Μυστική ομιλία. Σας θυμίζω τι έλεγαμε στην αρχή. Τις συνομιλίες είχαν μυστικές, δεν τις ανακοίνωναν πουθενά. Τι είπαμε, Ποιο ξέρει τι λέγουν δύο ψυχέ όταν ομιλούν. Ποιο ξέρει τι λέγουν δύο καρδιές όταν ανταλλάσσουν αισθήματα. Τι είπαμε, κάναμε κοινό πρόγραμμα. Με ισοτιμία αναπόλυτων. Με ποια ισοτιμία απόλυτη, Με του βλάστημους. εναντίον του ορθοδόξου πίστεώς μα, Με ισοτιμία απόλυτη. Όχι με διαφορά. Δεν βρήκε καμία διαφορά ο Αθήναγόρα. Και έπειτα οι τα συνοδεία Σιμών και ανεγνώσαμε ένα κομμάτι από το Ευαγγέλιο και είπαμε το Πάτερ ημών. Κάνα και συμπροσευχή. Και προσεφώνησα εγώ πρώτος. Και είπαμε ότι ήδη ευρισκόμεθαν εις την οδόν εις Θύμισε δηλαδή όταν οι δύο Απόστολοι Λουκάς και Κλεόπας πήγαιναν στον δρόμο δρόμο του Τσοπαναούς και συναντήθηκαν με τον Χριστό. Άρα δύο μαθητές του Χριστού και αυτοί και οι δυο τους. Βλέπετε ο εγωισμός τους και η περηφάνεια τους που τους οδηγεί να θεωρούν τον εαυτό τους ισότιμους με τους Αποστόλους. Με στεναχωρούν όλα αυτά εδώ, αλλά πρέπει να τα πω για να τα γνωρίζετε κι εσείς. Και θα πει και άλλα πολλά, δεν θα σας τα διαβάσω πάλι για να προλάβουμε τους χρόνους, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Και λέει, θα τα βρούμε στα πλαίσια της αγάπης, όχι του θεολογικού διαλόγου, προσέξτε, Κατά μέρο οι διαφορέ, να αγαπήσουμε ο ένα, να αγαπήσουμε τον άλλον και θα ενωθούμε. Αυτό είναι ο Οικουμενισμό. Βάζουμε τα δόγματα στη, στην άκρη. Υπάρχουν δύο δρόμοι, θα πει τότε ο Αθήνα Ο θεολογικός διάλογο ο ένα. Και έχουμε του θεολόγου εκατέρωθεν, οι οποίοι μελετούν το ζήτημα τη επανόδου στα παλιά. Και επειδή δεν έχω ελπίδε στο θεολογικό διάλογο, δεν έχω να με συγχωρείτε οι θεολόγοι. Είστε κάμποσοι θεολόγοι εδώ μέσα. Εγώ προτιμώ το διάλογο της αγάπης. Να με συγχωρεί η χάρη σου και εγώ θεολόγος είμαι. Αλλά εγώ δεν σε συγχωρώ στο, σύνθεο, διάλογο της αγάπης. Στο διάλογο το θεολογικό. Οι πατέρες όταν κάναν διάλογο δεν κάναν διάλογο αγάπης. Θεολογικό διάλογο με επιχειρήματα. Εάν βλαστιμεί το Άγιος και Τριαδικός Θεός μας δεν επιτρέπουμε στο όνομα καμίας αγάπης να βλαστιμείτε. Αλλά δεν τον βόλευαν οι θεολόγοι μας βρίσκουν πάντοτε ανάμε, απέναντί τους, όχι όλους. Ξέρετε, οι περισσότεροι θεολόγοι σήμερα είναι αιρετικοί. Ναι, δεν διστάζω να το πω αυτό. Είναι αιρετικοί. Βρίσκονται στην αγκαλιά των παπών και των προτεσταντών. Λατινίζουν και προτεσταντίζουν. Έτσι λοιπόν δεν δέχτηκε να βάλει θεολόγους. Εν ονόμα της αγάπης θέλησε να ενωθούνε. Φεύγω από το λόγο του Αθηναγόρα και πάω στον προϊστάμενο στις Βρυξέλλες του γραφείου της κρατούσης εκκλησίας. Διεκήρυξε ότι η προσπάθειά μας είναι να προετοιμάσουμε τον κόσμο, να τον διαπαιδαγωγήσουμε, προπαγάνδα δηλαδή, για να μην αντιδράσει σε αυτούς τους διαλόγους. Θέλουν δηλαδή να χειραγωγήσουν τη συνείδηση του κόσμου και να τους πούν δεν πειράζει, Όλοι μαζί μπορούμε να ενθούμε στα πλαίσια του οικουμενισμού. Όπως σας είπα, ο οικουμενισμός θέλει να κάνει αχταρμά όλες τις, όλες τις χριστιανικές λεγόμενες εκκλησίες μετά των Ορθοδόξων και αύριο μεθαύριο στα πλαίσια της πανθρησκείας να, βλέπ, να βάλει και Ισλάμ και Βουδιστές και Κουμφουκιστές και Ανιμιστές και Ιδωλολάτρες τους πάντες και τα πάντα μέσα. Μάλιστα το 1970 στη Γενέβη ε, υπήρχε μια διάσκεψη του Αμερικανικού Ιδρύματος με τίτλο Ναός της Κατανόησης. Να κατανόησει ο ένας τον άλλον. Έτσι απλά. Να μιλήσουμε, να συζητήσουμε. Όχι δόγματα. Όχι εκκλησιολογία. Όχι ορθόδοξα πράγματα. Ένα σύνδεσμο, ένα σύνδεσμο λοιπόν να κάνουμε τον Ηνωμένων θρησκειών Και κάλεσε ο Γενικός Γραμματέας του Παγκοσμίου Συμβουλίου Εκκλησιών, ο Βιένιος Μπλέικ, του ηγέτες όλων των θρησκειών. Και εκεί κάνανε μια υπερομολογιακή λειτουργία και προσευχή στον καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου. Τέτοιες συμπροσευχές από τότε βλέπουμε καθημερινά, είτε στο Φανάρι, είτε στη Ρώμη, είτε παντού, είτε συμπροσευχή πάνω στη Γρυλανδία, στο όνομα της προστασίας του περιβάλλοντος, να προσεύχονται ακόμα και στη Θεαγή, εκεί κάτι είναι σαν ανοικουμένιστες, οι να ξεπουλάνε την πίστη και την Ορθοδοξία και προβάλλουν λοιπόν αυτή την αντίληψη της διηρημένης Εκκλησίας, ότι η Εκκλησία είναι διηρημένη και πρέπει να ενωθεί, πρέπει να ενωθεί στα πλαίσια του προ... όλοι μαζί, σε ένα, μίξε, ένα μίξερ να μπουν όλες μαζί οι Εκκλησίες και ό,τι βγει και ισχυρίζεται ότι η φύστατη εκκλησία, αλλά όρατα, δεν τη βλέπουμε. Αυτό που λέμε στο πιστεύω, πιστεύω μια αναγία καθολική και αποστολική εκκλησία. Υπάρχει μεν αυτή, όχι ότι είναι ορθόδοξη, είναι μια όρατη εκκλησία που θα γίνει και θα εμφανιστεί στη γη αν όλοι μαζί αυτοί εδώ συναντηθούν και ενωθούν και απαρτήσουν μια οικουμενική εκκλησία. Βλέπετε δαιμονικές σκέψεις. Δεν υφίσταται εδώ η εκκλησία. Είναι κάπου στον ουρανό εξαφανισμένη αόρατη εκκλησία την ονομάζουν. Επίσης έχουν και μια άλλη θεωρία οι οικουμενιστές. Τη θεωρία των κλάδων, όπως την είπαμε, και μια ακόμα θεωρία. Τη θεωρία των δύο πνευμόνων, ότι ο χριστιανισμός είναι δύο πνευμόνες, ένα στην Ανατολή και ένα στη Δύση. Για να αναπνεύσει ένα άτομο θέλει και τους δύο πνεύμονες του. Άρα, εάν ενωθούν ο ένας πνεύμονας ο αριστερός και ο δεξιός, θα έχουμε μια πολύ ομαλή λειτουργία του οργανισμού, όπως τον άνθρωπο, του οργανισμού εκκλησία. Είναι και αυτή η θεωρία των πνευμών, λοιπόν. Και μέσα από όλες αυτές τις, ας πούμε, τις δολοπλοκίες, το ξεπουλήματα, τις κρυφές πράξεις που κάνουνε, προσπαθούν να ενώσουν. Αλλά να σας πω ένα παράδειγμα. Μπορούμε να ενώσουμε, παραδείγματος χάρη, τους αστρολόγους μαζί με τους αστρονόμους και να πούμε αυτοί οι δυο να κάνουν μια επιστήμη. Οι αστρολόγοι είναι τσαρλατάνοι. Οι αστρονόμοι είναι επιστήμονες. Το πανεπιστήμιο με σπουδές μπορούν να ενωθούν αυτά τα δύο. Μπορούμε να πούμε ένα πρακτικό κομπογιανίτη γιατρό να έρθει στο ίδιο συνέδριο με την ιατρική και να απαιτήσουμε ο κομπογιανισμό, η μαγεία και όλα αυτά οι τσαρλατάνη να κάνουν μια κοινή ιατρική με την επίσημη, την επιστημονική ιατρική. Γιατί κανεί δεν ζητάει μια τέτοια ένωση, Γιατί είναι άμυκτο. Θα πούνε αυτό είναι ασυμβίβαστο. Δεν συμβιβάζεται να ενωθεί η ιατρική, παραδείγματο χάρη, με του τσαρλατάνου. Το ένα είναι σπουδέ, μόρφωση, πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί με του που χρησιμοποιούν ματζούνια ή βουντού που κάνουν τα χαμδίθεν αυτοί να ενωθούν και να κάνουν μια κοινή ιατρική. Βλέπετε λοιπόν ότι προσπαθούν να, να, να αναμίξουν τα άμυκτα. Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθεροί σε αυτά που λέει η Εκκλησία μας. Εμείς είμαστε μια υγεία καθολική αποστολική Εκκλησία. Δεν χρειαζόμαστε ένωση με προτεστάντες, παπικού, αλλά χαρίζοντά του την πίστη μα, θέλουμε να ενωθούν. Θέλουμε να έρθουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Αρνούμενοι όμω τα δόγματά του. Αρνούμενοι και τι. και τις ε, αιρέσει του. Να αρνηθούν όλε τι δοξασίες του. Και θα διευκρινίσω ένα ερώτημα που τέθηκε Λέτε ένας uh, Κροατής λέει γιατί λέμε καθολικούς τους uh, παπικούς ενώ λέμε στο πιστεύω καθολική είναι η μία υγεία καθολική και αποστολική εκκλησία. Ε, Οικιοποιήθηκαν τον όρο καθολικό οι παπικοί πριν από πάρα πολλά χρόνια και έμεινε σαν ορολογία. Κανονικά καθολική είναι η ανατολική ορθόδοξη εκκλησία, η μία υγεία αποστολική και καθολική εκκλησία είναι η απάντηση σε αυτό το ερώτημα και μάλιστα κάποιοι πατέρες πρώιμων για να διευκρινίσουν ότι κακώς ονομάζονται οι παπικοί γι' αυτό στην όλη την εκπομπή ακούτε εγώ τους ονομάζω παπικούς δεν τους ονομάζω καθολικούς τους λέγανε κατολίκους γιατί στα λατινικά ακούγεται κατόλικος αλλά κα, κατολίκους δηλαδή ή κακόλικους κακός λίκος τους ονομάζαν για να γιατί άμα θα δούμε σε κάποιες προσεχή εκπομπές τι μεταχειρίστηκαν οι Δυτικοί για να επιβάλλουν όπως είπαμε την ένωση την ένωση με, 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 το μαστίγιο την ένωση δια της βίας την ένωση με διώξεις όπως είπαμε και αναφέραμε μέχρι και στην κατάλυση της βασιλεύουσας φτάσαν το 1204 για να επιτύχουν αυτή την επιθυμητή ένωση εμείς θα μείνουμε στη θέση μας ακλόνητοι και δεν θα ακούσουμε τους οικουμενιστές. Εδώ νομίζω ότι εξαντλήσαμε το θέμα στα πλαίσια της μιας ώρας, μακάρι να είχαμε και άλλο χρόνο μπροστά μας. Θα πω ότι το δώρο το αγιορή, της αγιορείτικης υπερτροφής το, το κερδίζει μετά από κλήρωση ο κύριος Χατζηγεωργίου Βασίλειος που το νούμερο του λήγησε 338 μπορεί να επικοινωνήσει το τηλέφωνο μας για να πάρει το μικρό δωράκι που μας χαρίζουν αγιορείτες πατέρες έτσι σαν ευλογία. Αγαπητοί φίλοι, καλό σας βράδυ, θα τα πούμε την άλλη πέμπτη και πάλι μαζί. Γεια σα.